centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, προσπαθούμε. Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν όλα αυτά προχθές με τον Πρωθυπουργό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και φαίνεται ότι για κάποια ζητήματα, τουλάχιστον από τους τρεις δημάρχους, υπάρχει και από την αντιπεριφέρεια μια κοινή γραμμή, μια κοινή συνισταμένη. Ναι, καταρχήν να ξεκινήσω με το σχόλιο που ξεκίνησα και στην τοποθέτησή μου ενώπιον του Πρωθυπουργού, ότι εγώ για πρώτη φορά βρέθηκα σε μια διαδικασία στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και ακούει τα προβλήματα των τοπικών φορέων, των δημάρχων, των επιμελητηρίων, των εργατικών κέντρων, του Πανεπιστημίου και τα λοιπά. Κοντά στις 5 ώρες. Σε μια πολύ ωραία διαδικασία, πραγματικά ανοιχτή, δημοκρατική, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς τίποτα. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η διαδικασία αυτή για μένα είναι πάρα πολύ θετική και έπρεπε κάποτε να γίνει. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, σε σχέση με τα προβλήματα που θέσαμε εδώ πέρα και τις απαντήσεις που πήραμε. Όπως είπατε, όλοι μας θέσαμε το φράγμα του Νεστορίου ως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της περιοχής μας. Ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε απάντηση. Είπε ότι δεν ξέρω το θέμα, υποψιάζομαι που έχει κολλήσει, αλλά δεν ξέρω, θα το δω προσωπικά. Αυτό είπε. Ναι, και το ότι το είπε και αυτό πάλι είναι θετικό, γιατί πιστεύω ότι μετά από την πίεση που δέχθηκε από όλη την Καστοριά θα ασχοληθεί, θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα πάρει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και θα ζητήσει να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Εδώ όμως προκύπτει ένα θέμα. Επειδή κατά καιρούς και με υπουργούς έχετε συναντηθεί όλοι. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει μια επικοινωνία των υπουργών με τον Πρωθυπουργό. Κοίταξε, Πρωθυπουργέ, εκεί που θα πας, αυτοί ζητάνε το κυριότερο αυτό το πράγμα. Είναι θες γνωστό ότι το έχετε πει παντού. Δεν μεταφέρετε στον Πρωθυπουργό αυτό το πράγμα? Θες να πω την άποψή μου ανοιχτά, ναι, και εξάστερα? Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα του φράγματος ο Πρωθυπουργός το γνώριζε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το γνώριζε, γιατί και όταν το γραφείο του Πρωθυπουργού μας ζήτησε ένα μικρό σημείωμα από τον κάθε δήμαρχο να πούμε ποιο είναι τα βασικά ζητήματα που θέλουμε να θέσουμε, όλοι θέσαμε το φράγμα του Νεστορίου. Επίσης, στις συναντήσεις που έχουμε κάνει με τους υπουργούς εμείς κάτω, έχουμε ενημερωθεί από τους ίδιους ότι τους πιέζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει δεν το ξέρω. Και λέμε τι γίνεται εδώ τώρα. Να μην το γνώριζε. Ποιο είναι το πρόβλημα για μένα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα και δεν έχουν λυθεί ακόμα οι εκκρεμότητες. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί πριν από μία εβδομάδα, πριν τη συνάντηση στην περιφέρεια με τον Πρωθυπουργό, είχα πάει στην Αθήνα, συνάντησα τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα που είναι για τα φράγματα στη Διαχειριστική Αρχή, τον κύριο Παπαγιαννίδη, μίλησα μαζί του πολλή ώρα και κατάλαβα ότι δεν έχουν λύσει ακόμα τα προβλήματα, τα διαδικαστικά, τα γραφειοκρατικά, τα νομικά με την εταιρεία που υπάρχει. Θέλουν να συνεχίσουν με την ίδια εταιρεία και να μην πάνε στην επόμενη, αλλά έχουν πολλές εκκρεμότητες αποζημιώσεων, δικαστικών αποφάσεων κτλ. Και δεν μπορούν να προσδιορίσουν πότε θα τελειώσουν αυτά για να ξεκινήσει η κατασκευή του φράγματος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ο κύριος Παπαγιαννίδης μου είπε μην ανακοινώνεις κάτι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε. Προφανώς ο Πρωθυπουργός συζήτησε μαζί τους, ενημερώθηκε, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυτό το κενό, αυτό το πρόβλημα, αυτή η εκκρεμότητα και δεν ήθελε να δώσει κάποια απάντηση. Πάντως ήταν έκπληξη για μας όπως τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός. Ήταν έκπληξη για μας. Γιατί αν δεν τον γνωρίζει ο Πρωθυπουργός, τότε κάτι έχει γίνει λάθος από εδώ, στο προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω, κάτι δεν πήγε καλά. Ξαναλέω για μένα ότι το γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Απλώς δεν είχε δυνατότητα να απαντήσει. Ναι. Γιατί δεν πήρε και από το Υπουργείο συγκεκριμένη απάντηση. Αυτή τη στιγμή πάντως είμαστε σίγουροι ότι ξέρει. Δεν μπορεί και την επόμενη φορά να πει δεν ξέρω. Όχι, το γνωρίζει. Υπάρχει... Και είμαι σίγουρος εγώ ότι θα σηκώσει τηλέφωνο και θα ζητήσει να επισπευστούν οι διαδικασίες για να προχωρήσει για να όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάλιστα. Αυτό ίσως είναι το κέρδος από αυτή τη συνάντηση. Εγώ ναι, δεν σας κρύβω ότι ακόμα και όταν άρχισε να τοποθετείται, συζητώντας με τον Δήμαρχο Καστοριάς και τον Δήμαρχο Άργους Οριστικού, γιατί ήμασταν δίπλα-δίπλα, λέγαμε ότι περιμένουμε να ακούσουμε τα θετικά μηνύματα για το φράγμα. Αλλά δυστυχώς δεν τα ακούσαμε.
ήταν από τα ζητήματα που περιμέναμε μια δέσμευση για την Καστοριά. Τη μόνη δέσμευση που πήραμε ήταν ότι θα δει προσωπικά το φράγμα και ότι για τον κλάδο της Γουνοπίας θα δούμε τι μέτρα μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτά ήταν οι δύο, αν θα λέγαμε, αναφορές του Πρωθυπουργού για την Καστοριά. Αυτές ήταν οι δύο φράσεις ουσιαστικά, περίπου 2-3 λεπτά στο σύνολο. Αυτό είναι, έπρεπε και για την Γουνοπία τέθησαν τα ζητήματα και από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γούνας, νομίζω, ή από της Ομοσπονδίας, δεν θυμάμαι από ποιον. Ετέθηκαν με σαφήνεια τα ζητήματα και τα προβλήματα της Γουνοπίας. Νομίζω ότι γνωρίζει και το πρόβλημα της Γουνοπίας. Εδώ χρειάζεται μια ουσιαστική σύσκεψη κάτω στην Αθήνα, ίσως στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αυτό που είχαμε ξεκινήσει κάποτε, για να πάμε να θέσουμε το μεγάλο πρόβλημα της Καστοριάς, που ξεκινάει από τη Γουνοπία και διακλαδίζεται και στα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Υπήρξαν διάφορα κολλήματα και διάφορα προβλήματα και έπρεπε αυτά τα πράγματα σήμερα όχι να συζητιώνται για το μέλλον, αλλά έπρεπε να συζητιώνται και οι αποφάσεις, οι δεσμεύσεις, οι λύσεις. Δυστυχώς είμαστε ακόμα στην προκαταρτική συζήτηση για το τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα αυτά σοβαρά ζητήματα. Στην αρχή. Τουλάχιστον σε αυτήν την συνάντησή μου και νομίζω ότι ήταν, το ακούσαμε από όλους σας, φάνηκε η αδικία που υπάρχει σε αυτήν την περίφημη μεταλιγνητική εποχή σε σχέση με Κοζάνη και Φλόρινα. Είπατε όλοι το τι τράβηξαν οι δικές μας περιοχές το προηγούμενο διάστημα, πριν δηλαδή φτάσουμε στις αποφάσεις της κατάργησης του λιγνίτη, πόσα τραβούσαμε με το γνωστό ΑΕΠ, με την πλασματική αυτή εικόνα που υπήρχε στη Δυτική Μακεδονία, όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να δούμε από εδώ και πέρα, γιατί μας λένε ότι μα εμείς θα έχουμε το πρόβλημα. Μα εμείς το είχαμε το πρόβλημα δεκαετίες και δεν μιλούσε κανένας. Και τώρα που το έχεις εσύ το πρόβλημα, πάλι εγώ πρέπει να την πληρώσω για σένα. Να ενημερώσουμε συντομία. Αυτό ήταν πολύ καλό τουλάχιστον που το τοποθετηθήκατε όλοι για να γνωρίζουμε και να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι. Γιατί δεν γίνεται. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι συνέβαινε παλαιότερα. Εξαιτίας του μεγάλου ΑΕΠ, του κατακεφαλήν εισοδήματος στη Δυτική Μακεδονία που προερχόταν από τη ΔΕΗ, αδικούνταν όλη η Δυτική Μακεδονία στον αναπτυξιακό νόμο και στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, επειδή θεωρούνταν μια αναπτυγμένη περιφέρεια στην Ελλάδα. Δεν έπαιρναν τα ποσοστά η περιοχή μας, ναι, ακριβώς που έπρεπε. Δίνονταν λιγότερα χρήματα από το ΕΣΠΑ για το περιφερειακό πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας, άρα αδικούνταν η Καστοριά, ενώ η Κοζάνη είχε τα υψηλά εισοδήματα της μισθοδοσίας του τοπικού πόρου και ούτω καθεξής. Και επίσης, οι ενισχύσεις που δινόταν μέσω του αναπτυξιακού νόμου και τα κίνητρα ήταν πολύ μικρότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας της ΔΕΗ, ήμασταν αδικημένοι εδώ στην Καστοριά και έρχεται τώρα το σχέδιο δίκαιης, λεγόμενης δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και ξανακάνει διακρίσεις. Χωρίζει την περιφέρεια στα δύο και αυτό το είπαμε όλοι. Καστοριά, Γρεβενά, η αδικούμενη περιοχή, Κοζάνη, Φλόρινα, η περιοχή η οποία ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Τι γίνεται τώρα? Ο αναπτυξιακός νόμος θα δίνει μεγαλύτερες ενισχύσεις και περισσότερα κίνητρα στους δύο νομούς και μικρότερες στους άλλους δύο νομούς. Βέβαια, είπε και ο κύριος Παπαθανάσης και ο Πρωθυπουργός ότι εντάξει, υπάρχει αυτή η διάκριση, αλλά παίρνετε μεγαλύτερες ενισχύσεις από ό,τι παίρνατε προηγουμένως. Σωστό αυτό. Ο αναπτυξιακός νόμος θα δώσει κάτι παραπάνω και στην Καστοριά. Αλλά γιατί να έχει 10 μονάδες μικρότερες από την Κοζάνη? Αυτό που λέγαμε παλαιότερα και το είπα εγώ πολλές φορές και από το δικό σας ραδιόφωνο, ότι γιατί να έρθει να επενδύσει ένας στην Καστοριά όταν μπορεί να επενδύσει δίπλα στα σύνορα της Καστοριάς με 10 μονάδες περισσότερο ενισχύσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εγώ του το είπα με παράδειγμα, κύριε Νατσούλη. Είπα ότι είμαι αισιόδοξος για την περιοχή μου, γιατί γίνεται μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση που μπήκε στον σημερινό αναπτυξιακό νόμο με μια χαμηλή επιδότηση και ετοιμάζεται να επεκτείνει τη μονάδα του και να δουλέψουν δεκάδες άνθρωποι στην περιοχή μας και να μπει στο νέο αναπτυξιακό νόμο, αλλά δεν πρέπει να μας ξεχωρίζετε. Κάντε ενιαίο αναπτυξιακό νόμο για να μπορέσουμε να τραβήξουμε και άλλες τέτοιες μεγάλες επενδύσεις. Αλλά φαίνεται ότι εκεί δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Θα υπάρξει διάκριση. Θα υπάρξει γιατί διάκριση. Ξεσηκώνονται οι ενεργειακοί δήμοι της Κοζάνης. Θα υπάρξει διάκριση αυτό και στεναχωριόμαστε πραγματικά που η Καστοριά αδικούνταν και πριν, αδικείται και τώρα δυστυχώς. Μια και πιάσαμε όμως και αυτό το θέμα, γιατί μεταδώσαμε χθες και τις δικές τοποθετήσεις και όλων των δημάρχων και όσων μίλησαν σε αυτή την παρουσία.
του Πρωθυπουργού εδώ. Όντως υπάρχει και νομίζω έγινε και πανελλήνιο θέμα με την επένδυση τσάκου για το νερό της περιοχής. Εντάχθηκε λοιπόν με περίπου 2,5, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια. 2,800 μάλιστα. Κάπου ενώ είπατε ότι και στον κύριο Παπαθανάση, αν δεν κάνω λάθος, ο απευθυνόμενος στην τοποθέτηση, ακριβώς αυτό που είπατε και νωρίτερα. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουν μπει ακόμα, δεν έχουν μπει να κατασκευάσουμε, είμαστε ακόμα στην αρχή. Δεν προχώρησε ίσως με τον ρυθμό που θα θέλαμε αυτή η επένδυση μέχρι στιγμής. Παρόλο που είναι όλα έτοιμα, έχουν βγει όλες οι αδειοδοτήσεις, έχει μπει στον αναπτυξιακό νόμο, έχει κατασκευαστεί μόνο το ένα μέρος που αφορά την σύλληψη των νερών στις πηγές, ναι. Αλλά δεν κατασκευάστηκαν ούτε η αγωγή, ούτε και το εργοστάσιο. Ναι. Αγοράστηκε το εργοστάσιο κτλ. Εδώ τώρα δεν μπορώ να παρέμβω εγώ, είναι θέμα της εταιρείας της ίδιας, υπάρχουν καθυστερήσεις, η τοπική κοινωνία αδειμονεί. Εγώ την επόμενη, την Κυριακή, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την Παρασκευή, την Κυριακή με πήρε ο καπεντάνιος, ο Παναγιώτης, ο Τσάκος στο τηλέφωνο, μιλήσαμε για πολλή ώρα, του είπα ότι η κοινωνία μας εδώ πέρα, η τοπική κοινωνία και της Καστοριάς, αδειμονεί να γίνει αυτή η επένδυση και πρέπει να προχωρήσετε με γρηγορότερους ρυθμούς. Γιατί κύριε Νατσούλη, να ξέρετε ότι δεν θα γίνει μόνο το εργοστάσιο εκεί πάνω. Θα γίνουν και logistics κάπου στην Καστοριά, θα γίνουν και γραφεία. Η εταιρεία αυτή θέλει να εγκατασταθεί στην Καστοριά και υπάρχει προοπτική για διάφορα πράγματα. Θα είναι μια παρέμβαση οικονομική, παραγωγική κτλ. Πολύ σημαντική και πολύ ουσιαστική για το μέλλον του τόπου μας και για την οικονομία του τόπου μας. Βεβαίως τώρα οι ρυθμοί είναι κάπως αργοί. Είναι αργοί. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και άλλα προβλήματα με την έκταση που θα γινόταν, γιατί μου είπαν ότι έγινε και μια μετακίνηση της τοποθεσίας. Αυτά λυθήκαν εδώ και πολύ καιρό. Λυθήκανε. Το εργοστάσιο θα γίνει εκεί που ήταν το εργοστάσιο το παλιό της Ξυλίας, στη διασταύρωση Χρυσής Κοτήλης, κοντά στο Επταχώρι, και το νερό μεταφέρεται από το Πευκόφυτο. Μάλιστα. Αυτά είναι λυμένα, οι αδειοδοτήσεις είναι τακτοποιημένες. Και πιστεύω ότι μέσα στο 22 η μονάδα αυτή θα έχει κατασκευαστεί. Δεν γνωρίζω, γιατί δεν συμμετέχω ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε μπορώ να ξέρω τα εσωτερικά της εταιρείας κτλ. Αλλά από αυτά που κατάλαβα από την συζήτηση που έκανα με τον άνθρωπο αυτόν, πιστεύω ότι μέσα στο 22 η επένδυση θα είναι ολοκληρωμένη και ήδη ξεκίνησε και η διαδικασία αδειοδότησης για επέκταση της επένδυσης. Ναι, και αυτό είναι πολύ ναι. σημαντικό. Τώρα, τις τελευταίες μέρες υπήρχε και μια ακόμη κινητικότητα για την περιοχή, το είπαμε και στην εκπομπή, με η Φαντουργία. Η Φαντουργία. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρόθεση της κυβέρνησης να αναβιώσει την χειροτεχνία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τι είναι η χειροτεχνία, για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Είναι ότι προϊόντα δημιουργούνται από το χέρι του ανθρώπου με απλά μέσα. Και αυτά σχετίζονται με πολλούς τομείς, με την κεραμική, με την αγιογραφία, με την εικονογραφία, με την αργυροχρυσοχοΐα, με την υφαντουργία, με την ταπιτουργία, με μια σειρά ζητήματα. Κάποτε, κύριε Νατσούλη, στην Ελλάδα δούλευαν 10.000 μικρές τέτοιες επιχειρήσεις. Οι μελέτες σήμερα λένε ότι αν αναπτυχθεί αυτός ο κλάδος, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση τέτοιων χειροτεχνικών προϊόντων, μπορούν να δουλέψουν και μέχρι 100.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα. Στην Ευρώπη η χειροτεχνία βρίσκεται στα ύψη της, αναπτύσσεται. Και περισσότερο αναπτύσσεται πού? Στην πιο ανεπτυγμένη χώρα, στη Μεγάλη Βρετανία. Η χειροτεχνία στη Μεγάλη Βρετανία ακμάζει. Και παντού υπάρχουν συμβούλια χειροτεχνίας, δηλαδή ένας έλεγχος και μια καθοδήγηση από πλευράς κρατών. Μόνο εδώ στην Ελλάδα καταργήθηκε μέχρι το 2012, έκλεισε και η ταπιτουργία που υπήρχε στο Νεστόριο, επειδή έκλεισε ο ΟΜΕΧ και όλες τις σχολές αυτές. Διαλύθηκαν οι περισσότερες από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κανένας κρατικός φορέας να καθοδηγήσει την ανάπτυξή τους και την υποβοήθησή τους, με αποτέλεσμα να παραπέει αυτός ο κλάδος και να σβήνει. Τώρα αποφάσισαν να τον αναβιώσουν και να τον στηρίξουν και να τον αναπτύξουν. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά αυτό το πράγμα. Ήρθε ο κύριος Γιατρομανολάκης εδώ πέρα στο Νεστόριο. Επειδή το Νεστόριο δεν είναι ότι έχει μόνο την υποδομή της ταπιτουργίας, έχει και ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή στη Βλάστη υπάρχει υποδομή εκεί πέρα για υφαντουργία, αλλά δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Εδώ υπάρχουν τουλάχιστον 25 γυναίκες που ενδιαφέρονται να δουλέψουν. Και που ξέρουν το αντικείμενο. Και που οι περισσότερες από αυτές το ξέρουν και έχουν δουλέψει.
Ήρθανε λοιπόν, συναντήθηκε μαζί τους ο Υπουργός, μια άλλη φορά μιλήσαμε και με τηλεδιάσκεψη με τις γυναίκες αυτές και με την πρόεδρο της Επιτροπής Χειροτεχνίας, την κυρία Καμιλάκη από την Αθήνα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, και είμαστε στα σπάργανα του να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία. Τι πάει να γίνει, γιατί δεν θα γίνει κάτι το κρατικό που θα δουλεύουν κάποιοι και θα πληρώνονται από το κράτος, θα γίνει για 1-2 χρόνια μια σχολή μαθητείας, ίσως μέσω του ΑΕΔ, για να εκπαιδευτούν καλά όσοι θέλουν να εκπαιδευτούν, γυναίκες αλλά και άντρες, να πάρουν μια πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας ότι είναι εκπαιδευμένοι χειροτέχνες, ταπιτουργοί, υφαντουργοί κτλ. Και στη συνέχεια είτε η ίδια αυτή η επιχείρηση θα την πάρει ένας επιχειρηματίας που θα ψάξουμε να βρούμε και θα ψάξει να βοηθήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε θα γίνουν πολλές μικρές επιχειρήσεις, είτε θα γίνει ένας συνεταιρισμός κτλ. Θα γίνει μια μελέτη, ποια είναι τα βήματα που θα γίνουν δηλαδή, θα γίνει μια μελέτη ανάπτυξης και βιωσιμότητας που θα τη χρηματοδοτήσει άμεσα το Υπουργείο Πολιτισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα μας πει πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα στο μέλλον. Μας ζητήσαμε περίπου 30.000 για να βελτιώσουμε τις υποδομές εκεί μέσα στον χώρο και τα λοιπά, μέσα και έξω, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και τα λοιπά. Όλα αυτά θα προχωρήσουν, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή η ταπιτουργία να λειτουργεί και στο τέλος θα ξέρουμε ποια θα είναι η προοπτική της. Εκείνο που είπα εγώ στον Πρωθυπουργό, και εδώ θέλω να σταθώ, είναι ότι εντάξει, είμαι αισιόδοξος επειδή βλέπω αυτή την προοπτική, αλλά υπάρχει ένας αστερίσκος. Ποιος είναι αυτός? Ότι αυτά τα πράγματα που λέμε πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Δεν μπορούν να μείνουν μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων και υποσχέσεων. Από αυτά έχουμε χορτάσει. Εάν δεν γίνουν γρήγορα, δεν θα μείνει άνθρωπος. Γιατί το κεντρικό ζήτημα, όπως καταλάβατε, που έθεσα και που είναι το πρόβλημα όλης της Καστοριάς, είναι η αιμορραγία η πληθυσμιακή. Χάνεται ο κόσμος μας από τις περιοχές μας. Γιατί δεν γίνονται επενδύσεις και δεν υπάρχουν δουλειές. Και είπατε προχθές και το παράδειγμα της απογραφής του πληθυσμού πριν χρόνια και της απογραφής που έρχεται, που θα έχει. Βεβαίως, και η απογραφή αυτή θα είναι απογοητευτική. Απογοητευτική για όλους μας. Έτσι είναι. Αν δεν γίνει κάτι τώρα και όχι μετά από 10-15 χρόνια, το χάσαμε το παιχνίδι. Γι' αυτό θέλουμε. Για αυτή την ιστορία είστε αισιόδοξοι, δηλαδή ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος να έχουμε αυτή την δραστηριότητα στον Εστόριο? Είναι. Είναι. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει πραγματικά να το κάνει, γιατί τον ρώτησα 10 φορές τον υφυπουργό, μου είπε: έχω πάρει την απόφασή μου και θα προχωρήσουμε. Μέσα στο 22 μπορεί να μπει σε λειτουργία αυτή η. Μέσα στο 22 λοιπόν. Μακάρι. Μέσα στο 22. Αν δεν μπει μέσα στο 22, εντάξει, μετά χάνεται ο χρόνος και ναι, τελειώνει, απογοητεύεται. Και ξεθοριάζει, θα έλεγα καλύτερα. Ξεθοριάζει. Γιατί όπως λέει και ο λαός μας, την βράση κολλάει και το σίδερο. Μέσα στο 22 λοιπόν, αν δεν γίνει, τα πράγματα μετά ξεθοριάζουν. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο. Ένα άλλο παράδειγμα να κλείσουμε. Θέλετε να σταματήσουμε? Όχι, όχι, αν έχετε κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό. Το παράδειγμα που μας. Του είπα, για το οποίο είμαι αισιόδοξος, είναι το φράγμα και το αρδευτικό της Δημοταμίας. Το οποίο πραγματικά είναι στα 21 έργα που ανακοινώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ανακοίνωσε και ο ίδιος. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Και εδώ υπάρχει ο προβληματισμός και ο αστερίσκος. Μήπως και αυτό το έργο κάποια στιγμή μετατραπεί σε φαραωνικό έργο σαν το φράγμα του Νεστορίου? Ναι. Αυτό να προσέξουμε. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σκυλακάκης, μου έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα και μου είπε: μην μπερδεύεσαι ούτε με το ΕΣΠΑ ούτε με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εδώ είναι Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Χρονικές. Ναι. Μέσα στο 22 θα βγει ο ανάδοχος, θα γίνει η ένταξη και θα βγει ο ανάδοχος και θα ολοκληρωθεί το έργο με ΣΔΙΤ το 23, το 24 και το 25. Γι' αυτό είπα στον Πρωθυπουργό: χαίρομαι για αυτή την απόφαση, αλλά περιμένω στους χρόνους που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Διαφορετικά και εκεί δεν θα μείνει άνθρωπος. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα. Με την πρώτη ευκαιρία και με την όποια εξέλιξη σε αυτά τα τρία ζητήματα, θα πάμε και πάλι στον Δήμο Νεστορίου. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.